Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ήθελα να τοποθετηθούν οι σχολιαστές. Όχι κλασικό σχολιασμό, η κυρία Τάδε τα είπε καλά, ο άλλος δεν τα είπε καλά. Θα ήθελα να. Τι σας ενδιαφέρει από αυτά εδώ, να πείτε την άποψή σας σε 3-4 λεπτά. Κύριε Παπακουσταντίνου, νομίζω είναι online ο κύριος Παπακουσταντίνου. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση με τη σειρά μου. Ξεκινώντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο burnout. Το burnout είναι μια πραγματικότητα που πολλοί από εμάς την έχουμε βιώσει έστω και υποκλινικά, έστω και αν δεν έχουμε εκδηλώσει συμπτώματα στους συναδέλφους μας. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτό που μας λείπει στην Ελλάδα, είδαμε ότι τα περισσότερα δεδομένα προέρχονται από την Αμερική. Όσον αφορά τον ελληνικό χώρο τώρα και την καρδιολογία, σίγουρα το burnout είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί όπως είδαμε στην Αμερική, η ειδικότητα που είχε το μεγαλύτερο ποσοστό burnout ήταν οι γιατροί που ασχολούνται με τα επίγοντα, οι επιγοντολόγοι. Ποιοι είναι οι επιγοντολόγοι στην Ελλάδα? Εμείς. Εμείς ουσιαστικά κάνουμε τα επίγοντα και οι καρδιολόγοι έχουν βαριά επίγοντα στον ελλαδικό χώρο. Άρα, αν κάνουμε μια τέτοια καταγραφή, θα δούμε τεράστια ποσοστά burnout. Εμείς ως ομάδα είχαμε κάνει μια καταγραφή της εκπαίδευσης, γιατί όσον αφορά τώρα τους νέους καρδιολόγους και τους ειδικευόμενους, κομμάτι του burnout είναι και η κακή εκπαίδευση. Ίσως από τα πιο σημαντικά κομμάτια του burnout. Προσπαθήσαμε λοιπόν να βάλουμε κάποιες ερωτήσεις, βγάλαμε δεδομένα, αλλά όταν φτιάχναμε το ερωτηματολόγιο, το ξέρει πολύ καλά και ο Μάνος, είπαμε να μην αγγίξουμε πάρα πολύ κάποια hot ζητήματα, να μην γίνουμε κακοί. Αποφύγαμε κάποια πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Είναι βέβαια στα σχέδιά μας να κάνουμε και κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα το shared decision making, νομίζω ότι αποτελεί μονόδρομο. Πριν από λίγο εμφυτεύαμε ένα ILR σε μια 21 χρονών ασθενή που ήξερε τα πάντα γι' αυτό. Δεν χρειαζόταν τίποτα να της εξηγήσουμε. Είχε μπει, τα είχε ψάξει όλα, είχε δει και βιντεάκι στο YouTube. Και ασθενείς που έρχονται στο αριθμολογικό ιατρείο αυτή τη στιγμή και είναι κάτω από 60 ετών, ξέρουν αγγλικά, χρησιμοποιούν smartphone και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Άρα όταν έρχονται και έχουν παράδειγμα κολπική μαρμαργή, μην σας πω ότι ξέρουν ήδη το ChatVS Score και αν πρέπει να πάρουν αυτή τη στιγμή αντιπικτικό. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ενημερωμένους ασθενείς, είμαστε νέα γενιά γιατρών, θα βρούμε ασθενείς που θα ξέρουν και καλώς ή κακώς θα ελέγχουν κιόλας τη θεραπευτική μας απόφαση. Και τέλος, για την ψηφιακή εποχή, η Αρίστη χειρίζεται πάρα πολύ καλά τα social media και εμάς μας βοηθάει και σαν ομάδα, είναι η αλήθεια. Και έφτιαξε και πάρα πολύ ωραίο σήμα και να δώσουμε και συγχαρητήρια πάνω σε αυτό. Από τη μία κάνει καλό φυσικά, από την άλλη ό,τι σου φέρνει μεγάλη ευτυχία σου φέρνει και δυστυχία. Όσοι ασχολούνται με αριθμίες και βάζουν ILR, κάθε πρωί έχουν να πάρουν 10 email με αριθμίες από ασθενείς που τους έχουν χρεωθεί implantable loop recorders. Οπότε αυτό καταλαβαίνουμε ότι αυξάνει και το εργασιακό μας burnout, γιατί όπως είδαμε, η δουλειά στο σπίτι, όταν δεν αφήνεις τη δουλειά στο νοσοκομείο, αυξάνει σε τεράστιο ποσοστό τον επιπολασμό και την επίπτωση του burnout. Άρα και σε αυτή την εποχή των big data, της ψηφιακής ιατρικής και της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πρέπει να έχουμε πάντα επίκεντρο τον άνθρωπο και τον ασθενή, αλλά και τον γιατρό, ο οποίος θα υποστεί και τις συνέπειες αυτής της νέας εποχής και θα πρέπει σίγουρα να μπουν όρια όσον αφορά και τη διαχείριση αυτών των δεδομένων και το πώς θα τα αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και όταν τα ακούς και από ένα νέο... Εγώ θα καθίσω σε αυτό που είπατε πάλι και η κακή εκπαίδευση. Δηλαδή, το μοτό, το κλασικό είναι «Α, πολύ δουλεύω, δεν μπορώ». Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ και δεν έχουν burnout γιατί χαίρονται την εργασία τους και την απολαμβάνουν. Άρα, λοιπόν, για τους μεγαλύτερους, εμάς με ΙΤΑ, να κρατήσουμε και αυτό που λένε η κακή εκπαίδευση. Okay, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσακυρίδης. Καλησπέρα και από μένα. Κοιτάξτε, νομίζω το burnout υπήρχε, όσο και δεν το αποδεχόμαστε, και θα συνεχίσει να υπάρχει.
Και ας ξεκινήσουμε κιόλας ότι σαν γιατροί και σαν ειδικευόμενοι γιατροί, νομίζω πως το ωράριό μας ποτέ δεν θα πει κανείς ότι ήταν ένα εξάωρο, ήταν ένα εφτάωρο, ήταν ένα οχτάωρο. Ειδικά όποιοι δούλεψαν και έκαναν ειδικότητα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και αυτό γιατί δεν χτυπάμε κάρτα. Δηλαδή, έχουμε ο φόρτος εργασίας και η ευθύνη μας προς τον ασθενή μας δεσμεύει στο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να τελειώσουμε αυτά που είναι να κάνουμε. Αυτό μπορεί να ξεκινάει από τις 8, 8 παρά. Σε κάποια νοσοκομεία δεν υπάρχει ούτε προσωπικό να λαμβάνει τις αιμοληψίες, οπότε πηγαίνουν οι ειδικευόμενοι και τις παίρνουν. Και μέχρι να γίνει η επίσκεψη, να γίνουν τα ενημερωτικά και η εξέταση από τον ειδικό του της κάθε ομάδας, μπορεί να ο κάθε ειδικευόμενος, ειδικά μετά από γενικές εφημερίες, να φεύγει 7 και 8 η ώρα το απόγευμα. Αυτό νομίζω πέρα από το αντίκτυπο που έχει και στο εργασιακό του περιβάλλον και στην επίδοσή του και όλα αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, αντίκτυπο έχει και στις προσωπικές του σχέσεις στο σπίτι όταν γυρίζει, νομίζω. Άλλη υπομονή θα έχει με τη σύζυγο, με το παιδί του, το άλλο κουράγιο θα έχει να βγει έξω να διασκεδάσει, να συνομιλήσει με κάποιους. Νομίζω πως όλα παίζουν ρόλο και όλα πρέπει να τα υπολογίζουμε πέρα από το εργασιακό περιβάλλον. Από την άλλη μεριά, στηριζόμενος και πάνω σε αυτό, νομίζω πως λόγω του φόρτου εργασίας μπορεί πάντα να έχουμε την καλή διάθεση να εξηγήσουμε στον κάθε ασθενή το τι έχει, το τι σκεφτόμαστε να κάνουμε, τις οδηγίες εξόδου. Αλλά λόγω χρόνου, καμιά φορά λέμε το ποιηματάκι μας, χωρίς να περιμένουμε να δούμε αν ο ασθενής έχει καταλάβει αυτά που του λέμε. Χωρίς να ρωτάμε ότι κατάλαβες τι έπαθες, θες να εξηγήσουμε κάτι παραπάνω. Νομίζω πως είναι στην πραγματικότητα ένα δύσκολο κομμάτι. Επίσης, όσον αφορά τώρα την ψηφιακή επανάσταση που έχει έρθει εδώ και πολλά χρόνια. Και όχι άδικα είχαν χαρακτηρίσει μετά την βιομηχανική επανάσταση. Για παράδειγμα, η επόμενη επανάσταση είναι η επανάσταση του διαδικτύου. Νομίζω πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί την επόμενη επανάσταση. Έτσι είχα ακούσει τουλάχιστον κάποτε. Και το πιστεύω. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο να αξιολογούμε αυτά που βλέπουμε, στο να μπορούμε να αξιολογήσουμε καμιά φορά αν αυτό που βλέπουμε είναι αληθινό ή όχι. Για παράδειγμα, είδα πρόσφατα στο Facebook, λέμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σαβούρα μέσα εισαγωγικά να πω, και ανέβασα μια φωτογραφία με ένα υποτίθεται τοπίο της Ελλάδας, που προφανώς δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα αυτό το τοπίο. Ήταν μια φωτογραφία με αρχαία μνημεία, με γαλάζιες θάλασσες, με βραχώδη τοπία, με βραχώδη μέρη, και από κάτω σχολίαζαν ότι πουθενά στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το μέρος. Απλά ήταν τεχνητή νοημοσύνη που βάλανε κάποια στοιχεία και τους έβγαλε αυτή την εικόνα. Νομίζω πως θέλει πάρα πολύ, είμαστε πολύ νωρίς ακόμα στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε πάρα πολλά να δούμε στη συνέχεια. Αυτά από μένα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να καλέσω τον επόμενο, τον κύριο Κοτσαδάμη. Κύριος Κοτσαδάμης είναι εδώ. Ακούγομαι. Τώρα για το burnout, κάποια πράγματα που στο δικό μυαλό παίζουν πολύ ρόλο. Ένα είναι το mindset που έχουμε απέναντι στη δουλειά ή στους ασθενείς που βλέπουμε. Μπορούμε κάθε ασθενή τη δουλειά γενικά να τη δούμε ή σαν ευκαιρία ή σαν βάρος. Αυτό θα καθορίσει στη συνέχεια πολλά πράγματα. Ένα δεύτερο είναι αν τα αρνητικά που συμβαίνουν στο χώρο της εργασίας έχουμε την ικανότητα να τα αφήνουμε εκεί πέρα. Ή αν τα παίρνουμε στο σπίτι και αυτό συνεχίζουν να μας επηρεάζουν στη συνέχεια της ημέρας και να δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Υπάρχει αναλογία που λένε ότι όπως βγάζεις τα παπούτσια όταν πας στο σπίτι, έτσι πρέπει να αφήνεις και τα αρνητικά που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Τώρα, ένα επίσης που παίζει πολύ ρόλο είναι το λεγόμενο community, οι διπροσωπικές σχέσεις στην εργασία. Προφανώς οι καλές σχέσεις στο επαγγελματικό περιβάλλον βοηθούν στο να μην έχουμε burnout και νομίζω ο καθένας έχει εμπειρία από αυτό. Και ένα τελευταίο είναι ο ρόλος της ηγεσίας, νομίζω παίζει πολύ ρόλο. Αν θα επιβραβευτεί αυτός που πρέπει να επιβραβευτεί, αν βοηθάμε τον νέο γιατρό ίσως να ακολουθήσει τους στόχους του, να σεβόμαστε τα θέλω του. Αυτό μπορεί να επιδεινώσει ή να βοηθήσει την κατάσταση και να επιβραδύνει ένα burnout ή να το κάνει χειρότερα. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιακή εποχή,
η τεχνητή νοημοσύνη ίσως είναι σαν ένα τσουνάμι που έρχεται και εμείς μαζεύουμε κοχύλια στην παραλία. Πιστεύω θα αλλάξει άρδινη η φύση του επαγγέλματός μας τα επόμενα χρόνια και πολύ σύντομα. Η γνώση θα είναι πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα προσβάσιμη. Παλιά θα θεωρούταν καλός γιατρός αυτός που κατήχε όλη αυτή τη γνώση. Τώρα αυτή η γνώση είναι εύκολα προσβάσιμη. Και ο ρόλος του γιατρού πιθανά θα γίνει πιο διεκπεριωτικός και πιο διαχειριστικός. Αυτά. Ευχαριστούμε. Εγώ πολύ σύντομα θα σταθώ λίγο στο τελευταίο που είπε ο συνάδελφος. Νομίζω ότι ένα βασικό πρόβλημα είναι ότι χρησιμοποιούμε λάθος την τεχνολογία. Έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες. Εγώ, εντάξει, έχω την εμπειρία από τη χώρα μας, αλλά φαντάζομαι ότι δεν γίνεται μόνο στη χώρα μας αυτό και χρησιμοποιείται λάθος. Και αυτό έρχεται εις βάρος όλων των υπολείπων. Ξεκινάμε σχεδιάζοντας λάθος. Όταν κάνουμε μια ηλεκτρονική συνταγογράφηση που πάει να λύσει κάποια προβλήματα και τα λύνει, αλλά τελικά είναι πολύ πιο αργή από το να γράψεις μια συνταγή με το χέρι. Όταν σχεδιάζουμε τα DRGs και πολύ καλά κάνουμε και τα σχεδιάζουμε, αλλά ουσιαστικά καταφέρουμε να περνάμε την ίδια ιατρική πράξη 4 διαφορετικά άτομα για να βγει τελικά ένα εξιτήριο, όλα αυτά επιδεινώνουν για παράδειγμα τον burnout. Οπότε είναι πολύ τρομακτικό. Να διακόψω. Ναι. Αυτό δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι κακή οργάνωση του συγκεκριμένου κράτους. Πάμε παρακάτω. Εκεί θέλω να φτάσω λοιπόν, ότι πόσο μάλλον όταν δεν μπορούμε να οργανωθούμε σε τόσο απλή χρήση της τεχνολογίας, τι θα κάνουμε με αυτό που έρχεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό εμένα με τρομάζει. Να καλέσω και την κυρία Σωτηριάδου να μας σχολιάσει. Ξανατοποθετούμε στο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει υποστήριξη ψυχολογική, αλλά και ο γιατρός είτε ειδικευόμενος είτε ειδικός να έχει και τα απαραίτητα δικαιώματά του. Σαφώς κάποιος που δουλεύει συνέχεια, αλλά όταν ζητάει μία άδεια δεν του τη δίνουν, αυτό θα καταλήξει αναπόφευκτα σε burnout. Σίγουρα πρέπει τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες να είναι διαχωρισμένα, όχι όλοι να κάνουν τα πάντα. Αυτό είναι χάβρα, δεν είναι εξατομίκευση και διαχωρισμός καθηκόντων. Και πραγματικά, όταν δεν υπάρχει οργάνωση και όταν δεν υπάρχει και αξιοκρατία και δικαιοσύνη, αυτά όλα οδηγούν σε burnout. Τώρα, σχετικά με τη σχέση ασθενούς γιατρού και την επικοινωνία, που δεν είδα λίγο να θίχτηκε έτσι και από τους υπόλοιπους σχολιαστές, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος. Και επειδή τέθηκε το θέμα της πρωτοβάθμιας και εργάζομαι στην πρωτοβάθμια, δυστυχώς, και πάλι θα θίξω την πολιτεία, όταν σε νοιάζουν οι αριθμοί, δεν μπορείς να παράγεις. Αν εσένα σε νοιάζει να δει κάποιος 50 άτομα την ημέρα και δίνει στο γιατρό 10 με 15 λεπτά, σε εκείνα τα 15 λεπτά είναι ανήθικο να πράξει κάποιος και την ιατρική. Τι να εξηγήσει, τι να εξετάσει. Δυστυχώς όμως, όταν έρχεται το τέλος του μήνα, όλοι κοιτάνε τους αριθμούς. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, ειδικά στον ασθενή που πατάει στην πρωτοβάθμια και προφανώς δεν έχει πάει και σε άλλο γιατρό και θέλει εξήγηση για όλα, να του δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και κατευθύνσεις. Και έτσι σίγουρα θα αποφορτιστεί και το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο σύστημα, με κατάλληλη κατεύθυνση και εξήγηση ήδη από το πρώτο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, νομίζω, για την ψηφιακή εποχή, στα χέρια των γιατρών είναι ευτυχές το ότι διαθέτουμε στη φαρέτρα μας τόσα εργαλεία για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη. Αυτό που είπατε, το ότι γίνεται δύσκολο, είναι το κακό κράτος και η κακή οργάνωση. Αν ήταν σωστή η οργάνωση, όλα αυτά θα ήταν πολύ χρήσιμα. Από μέρους όμως των ασθενών, νομίζω ότι πλέον η ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια των ασθενών έγινε η γειτόνισσα. Ρωτούσαν τη γειτόνισσα, πατάνε στο ίντερνετ. Οπότε ο συνδυασμός γειτόνισσα και ίντερνετ μαζί, εμένα τουλάχιστον τη ζωή μου την κάνει πάρα πολύ δύσκολη. Αυτά. Πολύ, Μελίνα. Η Μελίνα έχει και ένα άλλο τρόπο να το ρίχνει έξω. Να πούμε, είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, αλλά δεν μας το έχει πει αυτό. Εκτός από χορεύτρια. Λοιπόν, και φτάσουμε στον τελευταίο. Συγχαρητήρια, κύριε Τσαβούσογλου, και αυτός ένας νέος καρδιολόγος με την σφραγίδα. Εσείς πώς τα βλέπετε τώρα που τέλειωσαν τα ψέματα? Όσο είσαι δικαιωμένος, έχεις δικαιολογίες, φταίνει άλλοι. Τώρα που ανοίγουν, τι θα κάνετε εσείς, κύριε Τσαβούσογλου, για πείτε μας λίγο. Αυτό όντως το είχαμε συζητήσει και μαζί, νομίζω.
Η ειδικότητα, καλώς ή κακώς, σου δίνει μια προστασία και μια ασφάλεια. Και δεν έχεις να σκεφτείς τα προβλήματα και το επόμενο βήμα που θα κάνεις. Όσο είσαι ειδικευόμενος, έχεις την έγνοια των εφημεριών, της δουλειάς, υπάρχει κούραση σίγουρα, αλλά πραγματικά ίσως τα μόνα σου προβλήματα είναι αυτά. Από τη στιγμή που τελειώνεις την ειδικότητα, αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνεις, μεγαλώνει και τα προβλήματά σου, πιστεύω ισχύει. Μικρά παιδιά, μικρά προβλήματα. Μεγάλα έτσι. Παιδιά, μεγάλο πρόβλημα. Οπότε από τη στιγμή που τελειώνεις την ειδικότητα, καλείσαι να πάρεις αποφάσεις για το επόμενο βήμα και έρχεται μια ανασφάλεια, να το πω. Γιατί χάνεις όλο το υποστηρικτικό περιβάλλον και του νοσοκομείου και την προστασία του νοσοκομείου και των ειδικών και της οικονομικής ασφάλειας ίσως, για κάποιον που θέλει να σκεφτεί να ακολουθήσει ιδιωτικό επάγγελμα ίσως αργότερα. Και ξαφνικά βρίσκεις αντιμέτωπος με πολλά προβλήματα και μόνος σου και πρέπει να μάθεις να σταθείς και να τα αντιμετωπίσεις αυτά όντας πλέον μόνος. Εκεί έχει burnout τώρα, Χαλίλ. Αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το έχω ζήσει ακόμα. Πάντως, σαν ειδικευόμενος μπορώ να πω ακούγοντας την ομιλία του κ. Καχρημανίδη ότι υπήρξαν μάλλον περίοδοι μέσα στην ειδικότητα που έζησα και εγώ τον burnout, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας που κάναμε και πολλές εφημερίες. Εφημεράβαμε και στην κλινική μας και στην κλινική COVID που είχαμε κληθεί να βοηθήσουμε. Οπότε, νομίζω σε εκείνη τη φάση σίγουρα το ζήσαμε τον burnout. Τώρα, μετά, σαν ειδικός, αν υπάρχει, σίγουρα θα υπάρχει. Έχεις άλλες ευθύνες, άλλο πρόγραμμα, οπότε λογικά θα υπάρχει και μετά. Για μένα είναι τι δίνεις και τι παίρνεις. Άμα δίνεις πολλά και δεν παίρνεις αυτό που θες, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί μπορεί, εγώ ας πούμε, λέω, τι κάνει, τίποτα δεν κάνει. Αλλά μπορεί να μην κάνει τίποτα για τα δικά μου standards, αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί δίνω πολλά και παίρνω πολλά. Είμαι από τους τυχερούς. Αλλά αυτό είναι το βασικό. Και η φιλική μου συμβουλή, να κάνετε αυτό που τραβάει η καρδιά σας και η ψυχή σας. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα λύνονται. Σαφώς το κράτος φταίει, σαφώς η χαμηλή μισθή, σαφώς οι κακές συνθήκες εργασίας, σαφώς το ένα, όλα αυτά. Αλλά εμείς γκρινιάζουμε στην Ελλάδα. Γιατί γκρινιάζουν οι Αμερικανοί δηλαδή? Άμα ήταν η γη της επαγγελίας, γιατί γκρινιάζουν? Και γκρινιάζουν για παρόμοια πράγματα. Ας πούμε, με κάνει εντύπωση εμένα, οι Αμερικανοί γκρινιάζουν γιατί έχουν πολύ γραφειοκρατική δουλειά. Πολλά DRGs, κυρία μου, ποιος το είπε, εσύ το είπες μάλλον, και ICDs και τα λοιπά, και εκεί δεν πειράζει όπως είμαστε ακόμη εδώ. Εκεί έτσι και δεν πάρει αυτό, σου λέει, έβαλες μέσα στο νοσοκομείο ο επόμενος. Ο φίλος μου, ο Νιράτζο Βάρμα, χθες συζητούσαμε, εδώ μας έκανε τρομερή χάρη που ήρθε, διότι ακόμη και σε αυτό το level που είναι, τους κόψανε τις διακοπές. Τους έχουν περιορίσει τις διακοπές, διότι η ηλεκτροφυσιολογία είναι πολύ προσοδοφόρο για το νοσοκομείο, είναι προσοδοφόρα, κερδοφόρα ειδικότητα, οπότε αν φεύγουν οι consultants, πέφτει το revenue του νοσοκομείου και τους κόβουν τις διακοπές. Αυτό είναι για τη γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν δεν είναι άσπρο ή μαύρο και εγώ, με συγχωρείτε, θα ξαναπώ κάτι το οποίο δεν θέλω, είναι το μπουρδελάκι που ζούμε, με συγχωρείτε, έχει και τα καλά του, ας πούμε. Μέσα στη μη δυνατότητα σκληρού ελέγχου, ξέρετε, μπορούμε και περνάμε καλύτερα από συναδέλφους που έχουν σκληρό έλεγχο, βέβαια πολύ καλύτερες συνθήκες, δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη, ναι, καλύτερους μισθούς, αλλά ξέρετε, να κοιτάμε και τα καλά μας. Εγώ θα ήθελα λίγο, τελειώνοντας, να μου πείτε, δια ανατάσσεως της χειρός, φοβάστε την καινούργια εποχή ή όχι? Τη φοβάμαι, σηκώνω. Δεν τη φοβάμαι, δεν τη σηκώνω. Δεν τη φοβάμαι. Εγώ πιστεύω ότι
δεν τη φοβάται κανένας, διότι όλοι είστε με νοημοσύνη άνω του μετρίου, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ έξυπνος, και αυτά που συζητάμε δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Ήδη είστε μέσα στο τρένο και τρέχει το τρένο. Αν κάνει κρύο θα πεις άνοιξε λίγο τη ζέστη. Αν κάνει, έχει πολύ ήλιο θα κατεβάσει τις κουρτίνες. Αυτό είναι. Απλώς αλλάζουν τα δεδομένα, εγώ πιστεύω. Με συγχωρείτε, δεν μου αρέσει να κάνω τα πατρικές συμβουλές, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά τα έχω απλοποιήσει κάπως έτσι τα πράγματα. Προφανώς υπάρχουν τα ηθικά προβλήματα κτλ. Αλλά υπάρχουν πάντα στη δράση, υπάρχει και αντίδραση. Και σκεφτείτε τον εαυτό σας πριν από 10 χρόνια και σκεφτείτε τον εαυτό σας τώρα. Σας προκαλώ. Okay. Και τελειώνοντας, θα ήθελα και μία τοποθέτηση από τις δύο προϊσταμένες, με δύο λέξεις. Εγώ είμαι της παλαιάς σχολής, οι νοσοκόμες. Οι νοσηλεύτριες έχουν burnout, ναι ή όχι. Έφη και οι προϊσταμένες. Άρα λες λοιπόν, κάτι σαν αυτό που είπα και εγώ, οι δεινόσαυροι, πάντα βρίσκεις κάτι που σου αρέσει ή τέλος πάντων εκπαιδεύεσαι αντιστοίχως. Προϊσταμένου με εσύ. Οτιδήποτε. Έλα σαν τη γιαγιά μου μιλάς και εσύ τώρα. Δεν θέλουν να μάθουν ούτε ρυθμούς. Δηλαδή είναι τόσο σίγουροι για αυτό που αντιμετωπίζουν, που τους ρωτάς, ξέρετε τι είναι ο πλήρες, σε κοιτάνε. Και επειδή είναι δύο και τρεις αυτό ωράριο. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, νομίζω είναι προσαρμοζόμαστε όλοι στα καινούργια πράγματα και νομίζω έχουμε όλοι το μυαλό να παίρνουμε τα θετικά, ότως ώστε να προχωράμε μπροστά και είμαι σίγουρος και εγώ το λέω, παρόλο που δεν είμαι γενικός αισιόδοξος άνθρωπος, είμαι πολύ αισιόδοξος και κοιτώντας πίσω έχουμε κάνει τρομερά άλματα στην Ελλάδα και η καρδιολογία ειδικά, εσείς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, εμείς έπρεπε να φύγουμε στο εξωτερικό για να μάθουμε κάτι παραπάνω από το καρδιογράφημα. Εσείς τα έχετε όλα στα χέρια σας και γκρινιάζετε και καλά κάνετε και γκρινιάζετε, αλλά είστε καλύτεροι γιατροί από ό,τι είμαστε. Μάλλον είστε διαφορετικοί γιατροί, γιατί η ιατρική είναι διαφορετική από εδώ και πέρα. Όπως όλα τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι ασθενείς και όλοι, η κοινωνία αλλάζει. Κύριε Ευθυμιάδη, ο αγαπητός κύριος Παπαγιάννου έχει κολλήσει με τον κύριο Σάρμα στο Λονδίνο και δεν μπορεί να συνδεθεί, οπότε θα αναλάβετε την ευθύνη της Προεδρίας. Θα πάμε στο επόμενο session. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες.